Συνάντηση με εργαζόμενους των ναυπηγείων είχε ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Χρυσογοίδης, και ο γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών, ο κ. Πλασκοβίτης. Και οι πληροφορίες που υπάρχουν είναι σημαντικές για το μέλλον αυτού του τομέα. Είναι μαζί μας ο Τάσος Θεόλογλου, έχει πληροφορίες. Καλησπέρα, Τάσο. Να αρχίσουμε από τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά. Εκεί η διοκτησία προειδοποιεί τους εργαζόμενους για μείωση των εργάσιμων ημερών. Έτσι είναι, η Abu Dhabi Mar που έχει την πλειοψηφία των μετοχών, το management ανακοίνωσε στους εργαζόμενους ότι αν δεν πάρει τα περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ που διεκδικεί από το τέλος Μαΐου, βλέπουμε ότι έχει πάρει 350 εκατομμύρια ευρώ στην κάρτα μας για τα υποβρύχια 214, της τάξης 214, ζητά 100 έως 120 εκατομμύρια και στην περίπτωση που δεν καταβληθούν αυτά στο τέλος του χρόνου, τότε απειλεί ότι θα καθιερώσει τη διήμερη εβδομάδα εργασίας. Πρέπει να σου πω, Σπύρο, ότι έχει τη δυνατότητα να το κάνει αυτό από τη σύμβαση τη σχετική που έχει υπογράψει με το ελληνικό δημόσιο, γιατί το ελληνικό δημόσιο έχει καθυστερήσει τις δόσεις πάνω από 1,5 μήνα και τις δύο δόσεις πάνω από 1,5 μήνα. Συνεπώς... Βεβαίως, το ελληνικό δημόσιο λέει ότι δεν μας έχουν παραδώσει υποβρύχια και γι' αυτό δεν τους πληρώνουμε. Συνεπώς, δίνει μια διορία ούτε καν τρεις εβδομάδες ακόμη, έτσι, μέχρι το τέλος του χρόνου. Πάντως, από αυτή τη συνάντηση βγήκαν ειδήσεις γενικότερου οικονομικού ενδιαφέροντος και για τα ναυπηγεία Ελευσίνας. Τα ναυπηγεία Ελευσίνας είναι αφορμή να αποκαλυφθεί ότι δεν δέχονται τράπεζες εγγυήσεις του ελληνικού δημοσίου. Ναι, εκεί όπως θυμάσαι το θέμα είχε συζητηθεί για πρώτη φορά υπό τον πρώην Πρωθυπουργό τον κύριο Παπανδρέου τον Αύγουστο για να πάρουν κάποια εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Τελικά αυτή η εγγύηση δόθηκε πριν από μερικές εβδομάδες. Την πήρε η επιχείρηση αυτή όπου οι εργαζόμενοι είναι απλήρωτοι τους τελευταίους δύο μήνες. Πήγε στις τράπεζες, μεταξύ των οποίων και στην Εθνική Τράπεζα. Η Εθνική Τράπεζα όμως δεν έδωσε αυτό το δάνειο των 10 εκατομμυρίων διότι έκρινε ότι με τραπεζικά κριτήρια δεν έπρεπε να το δώσει. Οι εργαζόμενοι ζητούν από την κυβέρνηση να μεσολαβήσει τώρα στις τράπεζες, αλλά βέβαια αυτό δεν μπορεί να γίνει. Οι τράπεζες έχουν δικό τους management και είναι υπόλογες στους μετόχους τους και στον. Να προστατεύσουν τα συμφέροντα της επιχείρησης του ιδρύματος. Το πρόβλημα πάντως τάσο της μη πληρωμής το αντιμετωπίζουν όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις, όχι μόνο στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα, για παράδειγμα. Είναι επιχειρήσεις που έχουν κατά περίεργο τρόπο σχέση με αυτόν τον κλάδο των αμυντικών, αν θέλεις, προμηθειών. Τα ελληνικά αμυντικά συστήματα, όπου οι εργαζόμενοι ήταν απλήρωτοι επί 2,5 μήνες, διεκδικούν ένα ποσό 2 εκατομμυρίων πάλι με τραπεζικό δανεισμό. Το παράδοξο βέβαια είναι ότι διεκδικούν αυτό το ποσό με 10% επιτόκιο, ενώ το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το Υπουργείο Αμήνης τους χρωστάνε περίπου 8 με 10 εκατομμύρια ευρώ από πιστόλια που έχουν πάρει. Αυτό το ποσό δεν έχει εκταμιευθεί ακόμα. Θα κάλυπταν μόνο ένα μέρος των αναγκών τους με το ποσό αυτό. Και τώρα κοντεύουμε Χριστούγεννα και από ό,τι φαίνεται είναι πιθανό να εκταμιευτεί αυτό το ποσό στο τέλος του μήνα. Αλλά παρόλα αυτά δεν θα φτάσει για να καλύψει τις ανάγκες αυτών των ανθρώπων. Σε ευχαριστούμε πολύ.